Υπόψηφιο για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνουν καταρχά εκλογέ, κύριε Φαραντούρη, συνέδριο κτλ. Όχι, όχι, όλα στην ώρα του βεβαίω θα γίνουν. Τροχιοδρομούνται οι εξελίξει. Αλλά μέρα που είναι σήμερα, μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από δύο ειδήσει που σχετίζονται και με τη χώρα μα και με τη δουλειά μου στο Ευρωκοινοβούλιο. <Κι> Σαν σήμερα γιορτάζουμε 80 χρόνια από την απελευθέρωση τη Αθήνα από του Ναζί. Mm -hmm και το συνδέω αυτό με την παρακαταθήκη του Μανώλη Γλέζου, που έχω την υψίστη τιμή να έχω διαδεχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν α. είναι μικρή υπόθεση να διαδέχεσαι το Μανώλη Γλέζο που στάθηκε στην κεντρική αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη γροθιά επίσης υψωμένη, όπως τον έχαμε συνηθίσει πάντα. Και επίσης να σας πω ότι η αίθουσα που συνεδριάζει η Ευρωομάδα της Αριστεράς φέρει το όνομα Μανώλης Γλέζος. Για μας αυτά είναι όχι μόνο συμβολισμοί, αλλά και παρακαταθήκη περηφάνεια. Να τα τιμάτε όμως. Προσπαθούμε με όλε μα τι δυνάμεις, ε, προσπα... Προσπαθείτε, προ που θα το πω, προσπαθείτε να μην τα πολυτιμήσετε. Να... 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 Σκοτώνεστε μεταξύ Πρέπει ξύρω. να καταβάλουμε ακόμη μεγαλύτερε προσπάθειε. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η χθεσινή συναυλία των Τεμπών mm. μα συνοδεύει μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, σήμερα το πρωί. Και είναι και Μα αυτό αρέσει. μια παρακαταθήκη. Ήμασταν όλοι εκεί <coughs> για τα επόμενα βήματα. Σχετίζεται επίση με τη δουλειά που κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μα σίγουρα είναι. στα ΤΕΜΠΗ ήταν μια τραγωδία, αλλά τραγωδία γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ όμω. Πάμε ε, έτσι. Τι γίνεται εκεί πέρα κύριε Φαραντούρη. Για... Καταρχά, πείτε μου κάτι. Λένε ότι ο Φαραντούρη είναι υποψήφιο γιατί από πίσω είναι ο παπά. Ο Νίκο Παπά. Δεν ξέρω, τι, τι απαντάτε σε όλα αυτά τα σενάρια που ακούγονται κτλ. Το διαδίκτυο βρίθει σεναρίων. Ναι. Και αν ήταν να ασχοληθεί κάποιο με οτιδήποτε διακινείται στο διαδίκτυο, δεν θα έκανε άλλη δουλειά από το να σχολιάζει εφάνταστα σενάρια. Η δική μου υποψηφιότητα μπαίνεται προσδιορίζετε και δεν είναι προϊόν κάποια ε, μυστικής συμφωνίας ή παρασκηνίων. Είναι προϊόν παρότρυνσης φίλων από όλη τη χώρα. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Ναι, γιατί πει τη συζήτησή μου και μετά. Ίσα. Συζήτησα με ανθρώπου που σέβομαι τη γνώμη του και τη διαδρομή του και τελικά την έλαβα μόνο μου και φέρω ακεραία την ευθύνη. Μα δεν είπαμε εμεί ότι δεν φέρνει την ευθύνη, ε, Νίκο μου. Είπαμε μήπω σε στηρίζει και ο παπά, που είναι μια δύναμη. Όστι υπά... θέλει ο πίσω μου ελθεί. Όποιο θέλει και νομίζει ότι η φωνή του Φαραντούρη είναι μια φωνή ενότητα, ναι. πολιτικότητα και εξωστρέφεια. Νομίζω ότι αξίζει να τη στηρίξει. Η Κατά δική τι... μου η παρουσία δεν έχει να κάνει ούτε με φατρίες, ούτε με ομαδοποιήσεις, ούτε με παρασκήνιο. Προσπαθώ να επαναφέρω και να τροχιοδρομήσω τη συζήτησή μας στην αριστερά μας, στο πολιτικό μας σπίτι, ξανά στη σοβαρότητα και Ωραία. την πολιτικότητα. Ερώτηση, τώρα. ερώτηση Γιατί κινδυνεύουμε να το χάσουμε αυτό. Ε, κινδυνεύουμε να το ε, χάσετε. Ε, ε, πήρα ερώτηση πήρα. τώρα. Θα είναι ο Κασελάκης υποψήφιος. Ναι. Τι εμεί εσύ. Ξέρεις, το κόμμα σου είσαι αρχηγός για αρχηγός ξέρεις. Εγώ... Συγγνώμη, σου βλέξω τον ελληνικό, αγα... αλλά στην Κρήτη λέμε. Μια χαρά. Κεφαλαιονοίτε και, και Κρήτε ε, έχουν για με... αυτό. κοινού παρονομαστέ. Ε. Η... η κατάσταση είναι κρίσιμη. Και αυτή η παρατεταμένη φθορά και εσωστρέφεια επιτέλου πρέπει να δώσει τη θέση τη στην πολιτική αντιπαράθεση. Θα θυμάστε, αγαπητοί μου οικοδεσπότε, ότι πριν από ένα μήνα από τους πρώτους είχα δηλώσει ότι θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί ακόμα και αυτή η πρόταση η μορφή τότε. Ναι. Είχα παροτρύνει και δημόσια ε, τον πρόεδρο τότε να πάρει γενναίε αποφάσεις να σπεύσει προς την βάση για να αποφύγουμε περαιτέρω ζητήματα. Mm. Απέναντίας, ο ίδιος είχε ζητήσει να επισπευθεί. Όχι η εκλογή προς τη βάση, αλλά η πρόταση Μομφής. Ναι. Την ζήτησε ουσιαστικά και την επέσπευσε. Τώρα, υπό αυτή την έννοια, τι να πω ρε παιδιά, μωρένει κύριος όν βούλεται από λέσε, που λένε και αν oh, yeah. πραγματικά επιθυμεί κάποιος την ενότητα, την πολιτικότητα και να πέσει η σκόνη, επιλέγει και τον τρόπο και τον λόγο του. Σωστό. Και τον προσαρμόζει. Κύριε Φαραντούρη, εσεί. Είστε... Εγώ πολλέ ε... φορές φορέ έχω προκληθεί από τη μία, από την άλλη, στο δημόσιο βίο μου, στα φιλόξενα πάνελ σα. Με γνωρίζετε πολλά yeah. χρόνια. Έχω αποφύγει οποιαδήποτε τέτοια δημόσια αντιπαράθεση, υπονόμευση, Οποιαδήποτε υπενειγμό... Εσείς είστε υπέρ ή υπένιγμο, κατά αλλά... του κυρίου Κασελάκη. Πρέπει είμαι να είναι υποψηφιός. υπέρ. Εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ είμαι υπέρ... Τη πολιτική συζήτηση γύρω από ένα τραπέζι, οποιοδήποτε έχει κάτι να κομίσει πολιτικά. Ναι, αλλά σήμερα στην κεντρική επιστολή. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ε, γιατί, γιατί τον τελευταίο καιρό ασχολού, ασχολούμαστε με εξώδικα, με ποινικέ διαδικασίε, με εισαγγελίε, με κοτσοβολιά, είπα, σούπα, μουπε. Αυτά τα πράγματα πρώτον δεν τιμούν μια διαδικασία, υψίστη διαδικασία που αφορά ποιο την κεφαλή του κόμματο. Ποιο τα έφερε κι ο Κασελάκη ή άλλοι. Να καταλάβω. Λε κακό ήταν Ποιο στάφερε. Θα σας πω το εξής. Αυτό το σπιράλ δεν έχει τέλος. Εγώ από την πρώτη στιγμή έχω ζητήσει ε, μία εγκράτεια στον τρόπο και στον λόγο. Η εγκράτεια αφορά όλους μας. Και ξεκινώ από τον εαυτό μου και την αυτοκριτική μου. Από την άλλη όμως, ξέρετε κάτι, όταν κάποιος θέλει να ηγηθεί ενός κόμματος, πρέπει να επιλέγει και τη στάση του. Δηλαδή, εάν πράγματι ορκίζεσαι στην ενότητα, ο λόγο σου δεν είναι διχαστικό. Αν πράγματι θε να νικήσει το μυτσοτάκι, ο λόγο σου δεν είναι διαιρετικό. Είναι πολλαπλασιαστικό. Βγαίνει μπροστά για να συνθέσει. Τώρα, για να, να, κατα... να άρα, άρα, καταλαβα... Και ο δικό μου λόγο είναι ναι. λόγο σύνθεση. Ναι. Διαφορετικά, το μυτσοτάκι και οποιονδήποτε μυτσοτάκι δεν θα τον νικήσει. Θα τον νικήσει όταν ηγείσαι των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων και όταν δεν δαιμονοποιεί τη συζήτηση για την κέντροαριστερά λέγοντα yeah. ότι είναι χυλό. Όταν τα αριστερά και κάνει yeah. προσκλητήριο προ τι προοδευτικέ δημοκρατικέ δυνάμει και μάλιστα αμέσω μετά τι ευρωεκλογέ. Και δεν δαιμονοποιεί τη συζήτηση λέγοντα ότι όσοι απεργάζονται σενάρια. Yeah. Ε, Συζήτηση και διαλόγου και προγραμματικού διαλόγου. είναι διαπλεκόμενο. Λέτε εκτό <σχωρή> κούρσα να είναι ο Κίρκο Όχι, ουσιαρχή, ουσιαρχή. δεν είπα τίποτα τέτοιο. Λέω ε, αυτό ότι όποιο θέλει να ηγηθεί του κόμματο τη αξιωματική αντιπολίτευση επιλέγει σύντας, λόγο ενωτικό, πολλαπλασιαστικό και πολιτικό. Τον οποίο δεν επιλέγει ο Κασελάιτ. Μέχρι στιγμή τα δείγματα, ιδίω μετά τι ευρωεκλογέ, είναι απογοητευτικά. Και να σα πω και κάτι. Η, πολιτικ... η αντιπαράθεση μου είναι πολιτική δεν προσωπική απέναντια σε προσωπικό επίπεδο από την πρώτη στιγμή είπα ότι ε, οτιδήποτε νέο ναι. για μένα είναι ελπιδοφόρο είτε Ντάξει. στην πολιτική είτε στη ζωή και εν προκειμένω αισθάνομαι ότι ακριβώς λόγω τη μεγάλη ελπίδα και τη προσδοκία που κόμισε η παρουσία ενό νέου προσώπου στα πολιτικά δρόμενα του τόπου, δεν θα είχαμε αυτέ τι συνεχεί παλινδρομήσει και αναδιπλώσει. Μετά τι ευρωεκλογέ ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι. Μαύρα ταμεία, επιθέσει και κυρίω σε πολιτικό επίπεδο αναδίπλωση σε κάτι το οποίο είχε αποφασίσει συλλογικά το κόμμα μα. Και, 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 και είναι έτοιμα, και είναι yeah. ναι. της κοινωνίας. Yeah. ΣΥΡΙΖΑ right. νομοτελειακά θα πρέπει να ηγηθεί των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων. Η άλλο θα συρρυκνωθεί λοιπόν, και κύριε, θα εξαφανιστεί. Κύριε Φαραμπή, καλή μέρα. Να κάνουμε Καλήστε μια ευχή. Καλά, μια ευχή, ό,τι θέλετε εσεί θα κάνετε ευχή. Στη φωντάνα αντιτρέβει όμω. Ξέρετε που ρίχνουν Στην τα νομικά. Στην Ιταλία, βεβαίω. Τα... Βεβαίω. Ε, ε? <laughs> λοιπόν, ευχές, λοιπόν βεβαίως, καλημέρα. Λοιπόν. κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, Υπάρχει καλη... ένα στίχο που λέει και ο νου ταξιδεύει στη Φοντάνα αντιτρέβει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να καλημέρα.